πολυνομοσχέδιο λοιπόν δεν θίγει μόνο τους εργαζόμενους στο δημόσιο με την εφεδρεία και το μισθολόγιο, θίγει και τους φορολογούμενους, αλλά βέβαια θίγει και τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Έχουμε λοιπόν μια ρύθμιση της κυβέρνησης, η οποία στην ουσία καταργεί στην πράξη τις κλαδικές συμβάσεις εργασίας και ανοίγει το δρόμο για να επεκταθούν χωρίς εμπόδια οι επιχειρησιακές συμβάσεις και να γίνει μεγαλύτερη μείωση μισθών στον ιδιωτικό τομέα, μια μείωση που μπορεί να φτάσει και το 30-40%, καθώς θα προβλέπεται πλέον, θα προβλέπεται μάλλον μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, ότι οι επιχειρήσεις θα μπορούν με ενώσεις προσώπων να υπογράφουν επιχειρησιακές συμβάσεις. Αυτές οι επιχειρησιακές συμβάσεις προφανώς θα είναι κατώτερες των κλαδικών συμβάσεων και θα υπερισχύουν έναντι οποιασδήποτε άλλη σύμβαση. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, οι μισθοί θα μπορούν να πέφτουν μέχρι το κατώτατο όριο της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, μέχρι τα 751 ευρώ μεικτά. Επίσης, για να επεκταθούν οι επιχειρησιακές συμβάσεις, διευκολύνεται η συγκρότηση επιχειρησιακών σωματείων που θα ελέγχονται από εργοδότες και μάλιστα θα μπορεί να γίνεται η συγκρότηση μέσα σε ένα μήνα. Ενώ καταργείται και μια πρόβλεψη που υπήρχε στον προηγούμενο νόμο για τις επιχειρησιακές συμβάσεις, όπου υποχρεωνόταν η επιχείρηση να υποβάλει μια αιτιολογημένη μελέτη στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας για να υπογραφεί η ειδική επιχειρησιακή σύμβαση. Σταματάνε λοιπόν αυτή τη διαδικασία και ανοίγουν τον δρόμο διάπλατα για τις επιχειρησιακές συμβάσεις, ενώ πρέπει να πούμε ότι οι κλαδικές παγώνουν για 2 χρόνια όσον αφορά την επέκτασή τους και καταργείται και μία ακόμα ρύθμιση η οποία έδινε τη δυνατότητα, αν σε μια επιχείρηση επικαλύπτονται 2 συμβάσεις, να μπορούν οι εργαζόμενοι να επιλέξουν την καλύτερη για αυτούς σύμβαση. Τώρα αυτό καταργείται και προφανώς θα οδηγηθούν στη χειρότερη σύμβαση. Όλα αυτά βέβαια συμβαίνουν ενώ είναι ανοιχτή η συζήτηση της κυβέρνησης με την Τρόικα και για το ζήτημα της κατάργησης ακόμα και της κατώτερης εθνικής συλλογικής, του κατώτερου μισθού μέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Τώρα να πούμε όσον αφορά τους συνταξιούχους ότι έχουμε νέες μεγάλες περικοπές σε κύριες επικουρικές και στα ΕΦΑΠΑΞ από 1η του Νοέμβρη φέτος. Για τις κύριες συντάξεις, εφόσον είναι πάνω από 1.200 ευρώ το τμήμα του ποσού πάνω από αυτά τα 1.200, μειώνεται κατά 20%. Αν ο συνταξιούχος είναι κάτω από τα 55 και εφόσον η σύνταξη είναι πάνω από 1.000 ευρώ το μήνα, το τμήμα του ποσού πάνω από τα 1.000 ευρώ μειώνεται κατά 40%. Στις επικουρικές για το ΕΤΕΑΜ έχουμε μείωση 30% για το ποσό της επικουρικής σύνταξης που ξεπερνάει τα 150 ευρώ. Έχουμε επίσης για επικουρική σύνταξη του προσωπικού της ΔΕΗ, του ΟΤΕ, των ΕΛΤΑ και της ΕΤΒΑ που βρίσκονται πλέον στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του ΤΑΙΤΕΚΟ, καθώς και για τους συνταξιούχους του ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζοϊπαλλήλων, μείωση της επικουρικής σύνταξης κατά 15%. Το ποσοστό αυτό κόβεται από το σύνολο της σύνταξης, όχι πάνω από κάποιο ποσό ή κάτι τέτοιο, είναι από το σύνολο της σύνταξης, όπως από το σύνολο της σύνταξης κόβεται και το 20% για τις επικουρικές του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων. Επίσης, σε αυτό το ταμείο, αν μετά την περικοπή του 20% η σύνταξη παραμένει πάνω από τα 500 ευρώ, για το ποσό που υπερβαίνει τα 500 θα υπάρξει επιπλέον μείωση κατά 50%. Τώρα, όσον αφορά τα ΕΦΑΠΑΞ, έχουμε στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων μείωση κατά 15% για όσους υπέβαλαν αίτηση πέρσι και μείωση κατά 20% για όσους υπέβαλαν αίτηση φέτος. Στην ΔΕΗ έχουμε μείωση κατά 25% για όσους υπέβαλαν αίτηση πέρσι και 30% για όσους υπέβαλαν αίτηση για ΕΦΑΠΑΞ φέτος. Κατά 30% μειώνεται και το ΕΦΑΠΑΞ για τους υπαλλήλους της εμπορικής μετά την 1η Οκτώου του φετινού έτους. Αυτά είναι τα μέτρα που αφορούν εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα και τους συνταξιούχους. Να πούμε ότι υπήρξαν αντιδράσεις σε σχέση με τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης και την κατάθεση του πολυνομοσχεδίου. Το ΚΚΕ μπορούμε να δούμε και τη σχετική κάρτα. Τονίζει ότι την ώρα που η κυβέρνηση παριστάνει ότι δήθεν υπερασπίζεται τις λογικές συμβάσεις και ενώ τις έχει υπονομεύσει εδώ και καιρό, μεθοδεύει την πλήρη κατάργησή τους με την επέκταση
λεγόμενων επιχειρησιακών συμβάσεων και το πάγωμα της επέκτασης των κλαδικών συμβάσεων. Πρόκειται για μία ακόμα αθλειότητα που διαπράττει σε βάρος των εργαζομένων, ολοκληρώνοντας ένα ακόμα ταξικό έγκλημα, σημειώνει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Τα μέτρα αυτά είναι προαποφασισμένα και δεν έχουν καμία σχέση με το χρέος και τα ελλείμματα. Πάνε κατευθείαν στην τσέπη της εργοδοσίας. Το εργατικό λαϊκό κίνημα, προσθέτει, μπορεί να τους βάλει φρένο μόνο αν περάσει στην αντεπίθεση. Για να ζήσει η εργατική τάξη και ο λαός καλύτερα, για να ξεφύγουν από τη στόχια, την εξαθλίωση και τους πολέμους, πρέπει να διεκδικήσουν και να επιβάλλουν τη δική τους εξουσία, σημειώνει το Κομμουνιστικό Κόμμα, να κάνουν τις μεγάλες επιχειρήσεις δική τους περιουσία και να αποδεσμεύσουν τη χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο από την πλευρά του σημειώνει ότι καταργούν την επέκταση των κλαδικών συμβάσεων εργασίας, επιταχύνουν τη διαδικασία ίδρυσης εργοδοτικών σωματείων που θα υπογράφουν επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις με μισθούς κατώτερους των κλαδικών. Η αντιλαϊκή επιδρομή δεν έχει τέλος. Όλοι στους δρόμους να ματαιώσουμε το εφιαλτικό μέλλον που μας ετοιμάζουν. Όλοι στην απεργία στις 19 Οκτώβρη και στις απεργιακές συγκεντρώσεις με το ΠΑΜΕ σε όλη την Ελλάδα. Τάσεις αποδοχώνος και 50% προκαλεί το νέο μισθολόγιο βάσει του πολυνομοσχεδίου. Να πούμε ότι οι βασικοί μισθοί των διαφόρων βαθμών διαμορφώνονται ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης από 780 ευρώ ως 2.097 ευρώ, μεικτά όμως. Κάτι που σημαίνει ότι ένας νεοεισερχόμενος υποχρεωτικής εκπαίδευσης που θεωρητικά παίρνει 780 ευρώ, μετά τις κρατήσεις, καθαρά στο χέρι, θα πάρει 581 ευρώ. Αυτός είναι ο πρώτος μισθός για υπάλληλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Οι απώλειες αυτές μπορεί να αποδειχθούν στην πορεία και ακόμη μεγαλύτερες, καθώς η μισθολογική εξέλιξη συνδέεται πλέον με τη βαθμολογική και αυξάνονται τα χρόνια προϋπηρεσίας που απαιτούνται για την αλλαγή βαθμού. Για πολλούς υπαλλήλους που ήδη εργάζονται, αυτό αυτόματα σημαίνει ότι θα κατέβουν κλιμάκιο και άρα θα χάσουν μισθό από αυτό και μόνο. Ταυτόχρονα η αλλαγή βαθμού δεν γίνεται όπως γινόταν παλιά με τα χρόνια προϋπηρεσίας. Υπάρχει αξιολόγηση. Η αξιολόγηση αυτή κρίνει κατά πόσο συμμορφώνονται οι εργαζόμενοι με τις επιταγές της εκάστοτε κυβέρνησης και υπάρχουν και ποσοστά αξιολόγησης κυρίως της μεγάλης κλίμακας, δηλαδή από τον βαθμό Γ στο βαθμό Β περνάει μόνο το 60% των κρινόμενων υπαλλήλων, ενώ από τον Β στον Α μόνο το 20%. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος υπάλληλος μπορεί να εγκλωβιστεί στον Γ βαθμό μέχρι το τέλος της υπηρεσίας του και να έχει μηδενικές αυξήσεις για 10 ή αυξήσεις της τάξης του 2% για 10 χρόνια. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό πρακτικά. Η μεγάλη ληστεία στην ουσία γίνεται μετά την κατάργηση του συνόλου των επιδομάτων που δικαιούνταν μέχρι σήμερα οι υπάλληλοι στο δημόσιο τομέα, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις αποτελούσαν σημαντικό κομμάτι των αποδοχών των εργαζομένων. Τα μόνα επιδόματα που μένουν είναι τα εξής. Το επίδομα τέκνων, που διαμορφώνεται στα 50 ευρώ για το ένα παιδί και στα 70 για τα δύο. Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, που διαμορφώνεται στα 150 ευρώ. Το ποιοι δικαιούνται να το πάρουν θα οριστεί με υπουργικές αποφάσεις μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Διατηρείται επίσης το επίδομα απομακρυσμένων και παραμεθόριων περιοχών, που διαμορφώθηκε στα 100 ευρώ. Καθώς και το επίδομα θέσης, που κυμαίνεται από 70 έως 700 ευρώ για τους γενικές διευθυντές. Επίσης, ως επίδομα υπάρχει και το κίνητρο επίτευξης στόχων, το οποίο θα αρχίσει να καταβάλλεται από το 2013. Εδώ όμως υπάρχουν και αρκετοί παράμετροι που καθιστούν την καταβολή του αρκετά περιορισμένη. Θα δίδεται μόνο σε υπαλλήλους που υπηρετούν σε φορείς που πετυχαίνουν συγκεκριμένους στόχους και μάλιστα το 80% αυτών των στόχων. Και εφόσον δεν υπερβαίνει το κόστος αυτό του 3% του συνολικού μισθολογικού κόστους του φορέα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι μπλέκει πολύ το πράγμα. Πάντως, για να καταλάβουμε το μέγεθος της απώλειας, να δούμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για εκπαιδευτικό με 25 έτη υπηρεσία έγγαμο χωρίς παιδιά. Τον Μάιο του 2011 βλέπουμε ότι είχε βασικό μισθό 1.465 ευρώ, επίδομα διδακτικής προετοιμασίας 85,01 ευρώ, εξοδιδακτικής απασχόλησης 288,14 ευρώ, επίδομα συζύγου 35 ευρώ και κίνητρο απόδοσης 100 ευρώ. Πλέον αυτό διαμορφώνεται ως εξής. Ο βασικός μισθός πάει στα 1.685,8 ευρώ. Δεν υπάρχει κανένα άλλο επίδομα
Mm-hmm. Και στην ουσία μεικτά παίρνει 1686. Αν δούμε τι γίνεται και με τις κρατήσεις, τον Μάιο του 2011 μείον τις κρατήσεις των ταμείων και τους φόρους έπαιρνε καθαρά αυτός ο εκπαιδευτικός 1496,82 ευρώ. Πλέον από εδώ και μπρος με βάση τις κρατήσεις και τους φόρους θα φτάσει να παίρνει 1.145 ευρώ, με άλλα λόγια χάνει 351,82 ευρώ, που είναι μια απώλεια της τάξης του 23,5%. Καταλαβαίνουμε αμέσως γιατί ποσά μιλάμε. Το πολυνομοσχέδιο επιχειρεί την άμεση χειραγώγηση στην ουσία των δημοσίων υπαλλήλων, συνδέει όπως είπαμε την εξέλιξή τους με βάση τη συμπεριφορά και την υποταγή τους και είναι χαρακτηριστικό ότι μεταξύ άλλων τιμωρεί τους εργαζόμενους που ασκούν το ανώτατο δικαίωμά του, αυτό της απεργίας. Επιβάλλει πρόστιμο στους απεργούς, στους οποίους υπολογίζει 25 μεροκάματα το μήνα και όχι 30. Νομίζω ότι αυτό και μόνο αποτελεί δείγμα για το τι θα επακολουθήσει.